Δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε σε φυλάκιση 4 ετών με αναστολή τη διευθύντρια της μοναδικής κρατικής Ουκρανικής βιβλιοθήκης στη Ρωσία. Η Νατάλια Σαρίνα κρίθηκε ένοχη για υποκίνηση εθνοτικού μίσους και υπεξαίρεση. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η δίωξή της έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα. Ούτε ένα από τα επιχειρήματά μας δεν έγινε δεκτό προς εξέταση και την ίδια ώρα δεν υπήρξε ούτε ένα στοιχείο που να στηρίζει τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν. Όλα έγιναν σαφή από την εισήγηση. Μάλιστα, η εισαγγελέας επιβεβαίωσε στην τοποθέτησή της ότι η υπόθεση έχει πολιτικό χαρακτήρα. Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλει ότι η ετιμιγορία δείχνει πλήρη περιφρόνηση για το κράτος δικαίου και αποδεικνύει τις ατέλειες στην ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας της Ρωσίας. Εδώ και 1,5 χρόνο η Ουκρανική βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή.